Αντένες 936. Το ραδιόφωνο όπως θέλεις να είναι. Αντένες. Centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Κοσλόπουλε, καλημέρα και καλή χρονιά. Καλημέρα κύριε Νατσούλη, καλή χρονιά. Τι κάνετε, καλά? Καλά είμαι, καλά. Θυμάστε ότι όταν είχε οριστικοποιηθεί η λύση για το φράγμα, φράγμα Νεστορίου, ήσασταν εδώ στην εκπομπή μας, εκφράζοντας μάλιστα τον προβληματισμό για το πόσο καιρό θα πάει όλο αυτό, πόσο καιρό είχατε μιλήσει για 2-3 χρόνια για να ξεμπλέξουμε από αυτή την ιστορία της επαναδημοπράτησης. Ξαφνικά φαίνεται ότι προκρίνεται και άλλη λύση. Τελικά, πότε θα έχουμε τη λύση για τη λύση του φράγματος? Κοιτάξτε, να θυμίσω πραγματικά τότε είχα σχολιάσει αρνητικά την εξέλιξη ότι να πάμε σε νέα δημοπράτηση του έργου. Ναι. Γιατί θέλω να θυμίσω επίσης ότι όλοι οι υπουργοί με τους οποίους είχα συναντηθεί από το 19 και μετά δεν προέκριναν τη λύση αυτή ως χρονοβόρα λύση. Μάλιστα. Και ως τελευταία λύση. Μάλιστα. Γι' αυτό συζητούσαμε το να βρεθεί ο δεύτερος, ο τρίτος κτλ. Ο δεύτερος βέβαια ήταν μια εταιρεία η οποία δεν υπάρχει τώρα και πηγαίναμε στο τρίτο στην Τέρνα. Ήταν η Τέρνα. Έτσι. Κάποια στιγμή λοιπόν θυμάστε τότε όταν μιλήσαμε κιόλας όπως αναφέρατε, ναι, προέκυψε η λύση της δημοπράτησης. Μάλιστα. Την οποία εγώ αρνήθηκα, σχολίασα αρνητικά, ναι, γιατί είπα ότι τώρα πάμε σε μια καθυστέρηση πάρα πολύ μεγάλη. 2-3 ετών. Και τώρα ακούω και μαθαίνω, ναι, ότι πάμε στον τρίτο, ναι, νεοδότη. Ναι. Θέλω να σας πω ότι εκείνη την εποχή όταν συζητούσαμε για να πάμε στον τρίτο νεοδότη, εγώ είχα μιλήσει με την Τέρνα, γιατί τυχαίνει ο διευθύνων σύμβουλος της Τέρνα Ενεργειακής να είναι προσωπικός μου φίλος, ναι, και ο οποίος μου είχε πει ότι φυσικά θέλουμε το έργο, αλλά με νέα σύμβαση. Όχι με την υφιστάμενη σύμβαση, και αυτό ήταν λογικό. Το ερώτημα είναι γιατί δεν εξετάστηκε αυτό από την αρχή, λοιπόν, από πέρυσι το καλοκαίρι, όταν ψάχναμε τη λύση. Τότε λοιπόν δεν εξεταζόταν, γιατί προέβαλαν νομικά προβλήματα, νομικές αγκυλώσεις, ναι, και να το πω απλά, φοβόταν οι υπηρεσιακοί παράγοντες. Η μηχανική της υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης δεν τολμούσαν να προχωρήσουν αυτή τη λύση, φοβούμενοι, δεν ξέρω εγώ για ποιον λόγο. Μάλιστα. Έτσι, επικαλούμενοι τα νομικά προβλήματα τα οποία θεωρούσαν αξεπέραστα. Γι' αυτό κατέληξαν τότε στην λύση της επαναδημοκράτησης. Μάλιστα. Τώρα ακούω και το ακούω με χαρά αυτό το πράγμα, εύχομαι να είναι έτσι, ότι βρέθηκε λύση, ξεπεράστηκαν ως διαμαγείας τα νομικά ζητήματα, τα νομικά προβλήματα, ότι η Τέρνα συνεχίζει να το θέλει και γι' αυτό είμαι σίγουρος, και ότι θα προχωρήσουμε στον τρίτο μειοδότη που είναι η Τέρνα. Αυτό είναι ευχής έργο να γίνει, θέλει λιγότερο χρόνο και εύχομαι να έχουν βρει τη λύση. Η Τέρνα είναι μια εταιρεία που την έχετε εμπιστοσύνη ότι αν το πάρει θα το τελειώσει? Κοιτάξτε, όσα έργα κάνει η Τέρνα τέτοιο επίπεδου τα έχει προχωρήσει και τα έχει τελειώσει. Νομίζω. Άρα λοιπόν υπάρχει εμπιστοσύνη απέναντι στην εταιρεία, λέτε. Κοινός τόπος, να πούμε, από όλους τους παράγοντες και από το Υπουργείο, ότι η Τέρνα είναι μια αξιόπιστη εταιρεία. Τώρα δεν θέλω να μιλάω για τις εταιρείες αυτές, μεγάλες εταιρείες, θα νομίσει και κανένας ότι έχουμε και καμία προνομιακή είναι σχέση. Είναι και αυτό, είναι και αυτό, είναι και αυτό. Έτσι, ούτε τους γνωρίζουμε ότι έχουμε. Εντάξει. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει από το αποτέλεσμα κρίνεται ο καθένας. Σωστά. Από τα έργα που κάνει, αν τα συνεχίζει, αν τα ολοκληρώνει στον χρόνο τους κτλ. Και η Τέρνα είναι μια εταιρεία που έχει αποδείξει, γιατί έχει κάνει έργα και εδώ στην περιοχή μας, και τα έχει κάνει στον χρόνο τον κανονικό χωρίς κανένα πρόβλημα. Αρκεί όμως, κύριε Κοσλόπουλε, επιτέλους να μας πούν ότι αυτό είναι και προχωράμε. Γιατί ενώ είχαμε, επαναλαμβάνω, καταλάβει όλοι ότι πάμε για επαναδημοπράτηση και μέχρι χθες μαλώναμε γι' αυτό στη Καστοριά, ξαφνικά προκρίνεται μετά από μια συνάντηση άλλη λύση. Τώρα, να κοιτάξτε, την έχουμε και να τελειώνουμε όμως. Τώρα περιμένουμε και τον Πρωθυπουργό. Ελπίζω να τα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, και αν το ανακοινώσει αυτός και ανακοινώσει τη συγκεκριμένη λύση. Μάλλον κάτι λύση, θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Πιστεύω ότι θα είναι δεδομένοι ότι θα έχουν όντως ξεπεραστεί τα προβλήματα. Ξέρετε γιατί? Εγώ κάποια στιγμή. Ξέρετε, ναι, γιατί το λέω? Γιατί από τον Εύρο προχθές έκανε μία ομιλία εκεί.
Και το άκουσα, το είδα. Προς έκπληξή μας αναφέρθηκε στην Καστοριά. Είπε ότι λύνουμε στην Καστοριά προβλήματα που έρχονται από το παρελθόν. Από το παρελθόν. Και λέμε, εννοεί το φράγμα. Κοιτάξτε, επίσης κάτι που μου προξενεί εντύπωση είναι ότι στις πρώτες επαφές που είχαμε τον Υπουργό, τον κύριο Γιοργαντά, αυτός μου είχε πει ότι επειδή είμαι νομικός, είναι ο ίδιος νομικός, και μάλιστα μπροστά μου κάλεσε ένα συνεργάτη και έφερε την σύμβαση, ένα συνεργάτη του, την σύμβαση, την απόφαση του δικαστηρίου του εφετείου της Θεσσαλονίκης και τα λοιπά για την έκπτωση της εταιρείας τότε, μου λέει ότι εγώ επειδή είμαι νομικός θα βρω λύση σε όλα τα νομικά προβλήματα που υπάρχουν. Δυστυχώς η πορεία έδειξε ότι δεν βρισκόταν λύση και γι' αυτό είπανε τη λύση της δημοπράτησης, επαναδημοπράτησης. Και τώρα ξαφνικά βρέθηκε η λύση. Εύχομαι να έχει βρεθεί η λύση, να είναι πραγματική λύση, να μην έχουμε άλλη καθυστέρηση, να το ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός και να προχωρήσουμε στο τρίτο μειοδότη και να ξεκινήσει η κατασκευή του έργου. Είναι βέβαιο, κύριε Γκοσλιόπουλε, ότι ένας Πρωθυπουργός όταν πάει σε ένα μέρος και ειδικά σε μια προεκλογική χρονιά είναι αδύνατον να μην ανακοινώσει κάτι δυνατό για την περιοχή. Δηλαδή, από εκεί και μετά, αν δεν ανακοινώσει, τότε η επίσκεψη δεν θα έχει το απαιτούμενο κέρδος και για το πολιτικό κέρδος και του κόμματος που εκπροσωπεί, όχι μόνο της κυβέρνησης. Κοιτάξτε, να σας πω και κάτι άλλο. Άρα λοιπόν, επειδή κάτι περιμένουμε από τον κύριο Μητσοτάκη εδώ. Θα είναι το φράγμα. Φυσικά. Γι' αυτό βλέπετε ότι ο κύριος Μητσοτάκης μέχρι τώρα δεν έχει έρθει εδώ στην Καστοριά. Και όσες επαφές κάναμε, και όχι μόνο εγώ, και άλλοι θεσμικοί παράγοντες της περιοχής, με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, επισημέναμε ότι είναι δύσκολο να έρθει ο Πρωθυπουργός στην Καστοριά χωρίς να φέρει λύση στο πρόβλημα αυτό, ιδιαίτερα στο πρόβλημα του φράγματος στον Εστορείο. Λοιπόν. Φυσικά έπρεπε να περάσουν 3,5-4 χρόνια για να βρεθεί αυτή εδώ η λύση. Εγώ δεν ξέρω, θεωρούσα ότι το Υπουργείο με τους μηχανισμούς, με το προσωπικό, με τους συνεργάτες, γιατί τότε τους είχαμε πει, μην περιμένετε από τους δικούς σας συνεργάτες και τους υπηρεσιακούς παράγοντες. Πάρτε μια εταιρεία συμβούλων να τα λύσει όλα τα προβλήματα. Μια έμπειρη εταιρεία η οποία μπορεί να πιάσει το έργο από την αρχή, να το ξεδιαλύνει, να λύσει τα νομικά προβλήματα και να σας δώσει την τελική λύση. Κοντός ψαλμός αλληλούια, σε 20 μέρες θα είναι εδώ ο κύριος Μητσοτάκης. Ελπίζουμε και ευχόμαστε πραγματικά να ανακοινώσει. Να ακούσουμε τα ευχάριστα. Τα ευχάριστα. Έτσι, λοιπόν, λίγη υπομονή, γιατί καταλαβαίνετε ότι ένα τέτοιο θέμα δεν μπορεί να το ανακοινώσει κανένας άλλος πλην του Πρωθυπουργού, μάλιστα σε επιτόπια επίσκεψή του. Έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να γίνει κάτι άλλο. Υπάρχει όμως και μια άλλη εξέλιξη, γιατί εδώ και πριν λίγο ήταν και ο κ. Τζικαλάγιας στην εκπομπή μας για το φράγμα αρδευτικό της υποταμίας. Ο κ. Τζικαλάγιας λέει ότι είναι όριμο από ετών, οδεύει προς ένταξη δημοπράτησης μετά και τη θετική συνδρομή ανώτατου θεσμικού παράγοντα. Χωρίς να θέλει να πει ποιος είναι αυτός. Τι γίνεται εδώ, κύριε Κοσλιόπουλο? Ακούστε λίγο, εδώ χωράει πολύ μεγάλη συζήτηση. Χωράει. Θα τα πούμε όλα, αν όχι 100%. Θα τα πούμε. Το μεγαλύτερο ποσοστό τους. Αυτό το έργο είναι ταλαιπωρημένο έργο. Είναι ένα έργο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο θυμίζω ότι είχε ενταχθεί ως μελέτη κατασκευή το 2009, όταν πρωθυπουργός ήταν ο Καραμαλής και υπουργός γεωργίας τότε ο Αλέξανδρος Κοντός. Είχε ενταχθεί με 10 εκατομμύρια, εκ των οποίων οι 850.000 ήταν η μελέτη. Και ο εισαγγελής βουλευτής του νόμου τότε. Νομίζω. Ήταν οι 850.000 για την εκπόνηση της μελέτης και τα υπόλοιπα χρήματα για το έργο. Έγινε η δημοπρασία της μελέτης και ξεκίνησε η μελέτη, βρέθηκε ανάδοχος το 2013. Ναι. Τότε η μηχανική του Υπουργείου προέκριναν ότι πρέπει να αλλάξει η θέση του φράγματος. Αν δεν είχε γίνει αυτή η αλλαγή, το έργο θα είχε τελειώσει τώρα με τα 10 εκατομμύρια. Θα είχαν αρδευτεί βέβαια λιγότερα στρέμματα, αλλά το έργο θα είχε τελειώσει. Οι μηχανικοί του Υπουργείου λοιπόν είχαν τη φαϊνή ιδέα να αλλάξουν τη θέση του φράγματος για να μεγαλώσει η αρδευόμενη έκταση και να πάμε περίπου στα 4.000 στρέμματα. Πρώτα ήταν γύρω στα 2.000 με 2.500 στρέμματα. Αλλάζοντας όμως τη θέση του φράγματος, άλλαξε ο προϋπολογισμός. Αλλάζοντας ο προϋπολογισμός έπρεπε να γίνει νέα επανένταξη. Και όταν τώρα τα τελευταία χρόνια έφτασε η ώρα να συζητάμε και να πιέζουμε εμείς ως Δήμος το Υπουργείο για να εντάξει αυτό το έργο, άρχισαν
τα όργανα, γιατί ο προϋπολογισμός ήταν πολύ μεγάλος. Ο προϋπολογισμός βγήκε 24 εκατομμύρια πλην του ΦΠΑ. Mm-hmm. Αυτό το έργο λοιπόν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το σημερινό Υπουργείο δεν το ήθελε. Παρόλο που εγώ από το 2019 και το 20 με τον κύριο Σκρέκα είχαμε συμφωνήσει ότι θα μπει στο Ταμείο Ανάκαμψης, παρόλο που το είχαμε συζητήσει και το είχαμε συμφωνήσει με τον κύριο Γεωργιάδη ότι θα μπει στο Ταμείο Ανάκαμψης, η σημερινή πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αρνιόταν να εντάξει το έργο επικαλούμενο το μεγάλο προϋπολογισμό. Και μου είπε μάλιστα ο ίδιος ο Υπουργός ότι, Δήμαρχε, δεν είναι δυνατό να κάνω δύο μεγάλα έργα στο Δήμο Νεστορείο. Προσπαθούσα να του εξηγήσω και του έλεγα, σε παρακαλώ κάποια στιγμή, όποτε σε βολέψει, πέρνα από την Καστοριά, να καταλάβεις ότι το φράγμα του Νεστορείου δεν αφορά τον Δήμο του Νεστορείου. Ναι, ναι. Αφορά τον κάμπο της Καστοριάς. Απλώς κατασκευάζεται στο Νεστόριο, γιατί εκεί το επιτρέπει το ανάγλυφο. Είναι θέμα της μορφολογίας του εδάφους. Εκείνο που μας ενδιαφέρει βέβαια το φράγμα του Νεστορείου. Το είχα πει χιλιάδες φορές. Κάτι θα πάρει και το Νεστόριο σίγουρα. Φυσικά, καταρχήν για την ύδρευση. Φυσικά. Και για την, επίσης, και για την ηλεκτροπαραγωγή. Επίσης, και για την ηλεκτροπαραγωγή. Για την ηλεκτροπαραγωγή. Αυτό ήταν το θέμα που έθετα εγώ. Έλεγα ότι ο Δήμος αποδέχεται αυτό το έργο, γιατί θα δημιουργήσει κάποιες αναστατώσεις, επειδή θέλει να γίνει μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, το μικρό υδροηλεκτρικό, στο οποίο έχουμε συμβάλει στο να ψηφιστεί μια νομοθεσία για να πάρουμε ένα μέρος των ωφελημάτων που θα προκύψουν από την εκμετάλλευση αυτού του έργου. Το 1,5 εκατομμύριο ευρώ που θα είναι το όφελος το ετήσιο. Το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Έχουμε ψηφίσει και νόμο το 2013. Έχει ψηφιστεί νόμος που κατανέμει αναλογικά τα ωφελήματα μεταξύ Δήμου και Περιφέρειας. Άρα λοιπόν έλεγα εγώ ότι πέρα από αυτά τα ωφελήματα θέλουμε αυτό το έργο και για μας, γιατί θα συνδέσουμε το αρδευτικό του κρανοχωρίου κτλ. Αλλά η αρδευόμενη έκταση του Νεστορείου είναι ελάχιστη, ενώ η μεγάλη αρδευόμενη έκταση είναι της Καστοριάς. Το έργο που μας ενδιαφέρει ως Δήμος, γιατί αφορά εκτάσεις του Δήμου Νεστορείου, είναι το φράγμα και το αρδευτικό της Δημοταμείας. Και θέλω να σας πω λοιπόν, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, ότι στις αρχές του περσινού καλοκαιριού καταλήξαμε με την πολιτική ηγεσία, με τον κύριο Γιωργαντά μιλάω συγκεκριμένα, ότι πλέον το φράγμα και το αρδευτικό της Δημοταμείας δεν εντάσσεται. Μου είπε, Δήμαρχε, ξέχνατο. Παρόλο που την προηγούμενη χρονιά ξέχασα να το πω αυτό το πράγμα, είχα συναντηθεί και με τον κύριο Σκυλακάκη, ναι, ο οποίος κύριος Σκυλακάκης που διαχειριζόταν το Ταμείο Ανάκαμψης, μου έδειξε την κατάσταση των έργων και μου είπε ότι, Δήμαρχε, το έργο αυτό είναι μέσα, ναι, θα το δημοπρατήσουμε μέχρι το τέλος του 2022, πέρυσι δηλαδή, και το 2025 θα είναι έτοιμο να δουλέψει. Ο ένας έλεγε είναι μέσα και ο άλλος έλεγε δεν γίνεται. Ναι, μέχρι τότε λέγαν όλοι ότι γίνεται. Α, όταν ήρθε ο Γιωργαντάς, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, είπε δεν γίνεται. Είπε δεν γίνεται. Μάλιστα. Ενώ την προηγούμενη χρονιά ο Σκυλακάκης, ο Γεωργιάδης και ο Σκρέκας λέγαν ότι γίνεται. Ναι. Έτσι, ο Γιωργαντάς μου είπε ξέχνατο, είναι ένα έργο που θα πλησιάσει τα 30 εκατομμύρια. Είναι ουσιαστικά ως προς το κόστος μεγαλύτερο από το σημερινό έργο του φράγματος του Νεστορείου, δεν μπορώ να το βάλω. Μάλιστα. Άρα μου λέει ξέχνατο, θα το συζητήσουμε μετά το 2030. Τότε λοιπόν, κύριε Νατσούλη, εδώ τώρα κολλάνε οι θεσμικοί παράγοντες που αναφέρει ο κύριος Τρικαλάγιας. Ποιος είναι ο ανώτερος θεσμικός παράγοντας? Τότε αφήστε με λίγο να σας πω. Είδα και απόειδια και αγανάκτησα από την τελική και οριστική άρνηση του Υπουργείου και ετοίμασα μία επιστολή αναλυτική και την έστειλα σε έναν μεγάλο θεσμικό παράγοντα του τόπου. Ούτε εσείς θα μας το πείτε. Τώρα, θα τον περιγράψω και να σας πω κάτι. Επειδή μα βοήθησε ο άνθρωπος, γιατί να μην του πούμε ένα ευχαριστώ. Με πήρε, θα καταλήξουμε. Έστειλα λοιπόν μία επιστολή και είπα ότι κοιτάξτε, έχουμε φτάσει σε αυτό το αδιέξοδο. Εσείς έχετε επισκεφτεί την Δημοταμεία στο παρελθόν, είστε εκείνος ο οποίος υποσχεθήκατε το έργο αυτό, το ξεκινήσατε και κάποια στιγμή κόλλησε και σήμερα κανένας δεν θέλει να εντάξει αυτό το έργο. Ο κόσμος είχε πιστέψει στις υποσχέσεις και όχι στις υποσχέσεις και στο έργο, γιατί το έργο είχε ενταχθεί, σας είπα, το 2009. Mm-hmm. Λοιπόν,
και επομένως θέλουμε την βοήθειά σας για να μπορέσει να ξεκινήσει και να ενταχθεί αυτό το έργο. Πραγματικά σε μερικές μέρες μετά την αποστολή της επιστολής με πήρε τηλέφωνο το γραφείο του και μου λέει: «Δήμαρχε, θέλει να σε συναντήσει ο συγκεκριμένος άνθρωπος». Δώσαμε λοιπόν ραντεβού στο γραφείο του στην Αθήνα. Πήγα, τον συνάντησα μία μέρα του καλοκαιριού πέρυσι, τον Ιούλιο. Ναι. Του εξέθεσα και προφορικά το πρόβλημά μας. Άσε που το ήξερε, είχε διαβάσει την επιστολή μου και μου λέει: «Δήμαρχε, δεν χρειάζεται να μου πεις τίποτε. Αναλαμβάνω να βοηθήσω όσο μπορώ. Δεν θέλω να πάρω πρωτοβουλίες και να δημιουργήσω πρόβλημα. Αλλά έχω υποχρέωση ηθική απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους». Πήρε τις πρωτοβουλίες του και σε δύο μέρες μέσα, μετά την επίσκεψη στην Αθήνα, με πήρε τηλέφωνο ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κύριος Δημήτρης Παπαγιαννίδης. Και μου λέει: «Δήμαρχε, έχουμε πίεση από τον, πείτε τον, μα, μεγάλο θα αυτόν θεσμικό παράγοντα». Θα σκάσουμε, κύριε Κοσλοβή, ποιος είναι? Ποιος είναι? Είναι ένας πρώην πρωθυπουργός. Ο Καραμαλής. Δεν ξέρω. Είναι ο Καραμαλής. Λοιπόν, σας είπα ότι είχε ενταχθεί το έργο, σας είπα ότι είχε ενταχθεί το έργο το 2009, όταν πρωθυπουργός ήταν ο Καραμαλής και υπουργός αγροτικής ανάπτυξης ο κύριος Κοντός. Ωραία. Λοιπόν, σε δύο μέρες μέσα με πήρε τηλέφωνο ο Γενικός Γραμματέας και μου είπε: «Δήμαρχε, μετά την απέτηση του πρώην πρωθυπουργού, εν πάση περιπτώσει, ναι, θα εξετάσουμε πολύ σοβαρά την προοπτική ένταξη σε αυτού του έργου στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης». Πέρασαν οι μήνες, ήμουνα σε μια διαρκή επαφή. Στην αρχή μου είχε πει ότι μέχρι τον Αύγουστο μπορεί να έχουμε αποτέλεσμα. Μετά φτάσαμε τον Νοέμβριο. Τον Νοέμβριο εγώ είχα μια περιπέτεια υγείας, ναι, όπως ναι, ξέρετε, ναι, ναι, και δεν μπόρεσα. Μου είχε ανακοινώσει ότι στις 18 Νοεμβρίου θα μπορούσε να έρθει από τη Φλόρινα που θα πήγαινε στην Καστοριά, ναι, ναι, στον Εστόριο, και να ανακοινώσουμε το φράγμα της Διποταμίας. Του είπα ότι δεν μπορώ να είμαι εγώ, γιατί στις 16 Νοεμβρίου κάνω μία επέμβαση, άρα θα το αφήσουμε για αργότερα. Και τώρα που επικοινωνώ εγώ συνεχώς με τον κύριο Παπαγιαννίδη, με ενημέρωσε πριν από μερικές μέρες ότι ο Πρωθυπουργός, όταν έρθει εδώ, θα ανακοινώσει την ένταξη του έργου αυτού. Και άρα λοιπόν, μισό λεπτάκι, ο Πρωθυπουργός μπορεί να ανακοινώσει και το φράγμα, πέρα από το φράγμα Νεστορίου, και το φράγμα Διποταμίας. Και το φράγμα της Διποταμίας. Αυτή την πληροφορία έχω από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Μάλιστα, μάλιστα. Ελπίζω να το κάνει. Δεν ξέρω αν θα το κάνει ή δεν θα το κάνει. Ελπίζω να το κάνει. Πάντως η υπόσχεση. Πάντως ο κύριος Καραμαλής έρχεται στη Φλόρινα αυτές τις μέρες. Έρχεται για τα αρχεία Καραμαλή. Μια εκδήλωση εκεί και με αφορμή και το βιβλίο του Μανώλη Κοτάκη, νομίζω. Έρχεται στη Φλόρινα αυτές τις μέρες ο κύριος Καραμαλής. Πάντως ο κύριος Παπαγιαννίδης με ενημέρωσε ότι μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2023 το έργο θα έχει ενταχθεί. Μάλιστα. Είμαι αισιόδοξος τώρα ότι θα πάνε τα πράγματα όπως έχουν δρομολογηθεί, γιατί συνέβησαν αυτά που σας περιέγραψα προηγουμένως. Φτάσαμε από την πλήρη άρνηση να μιλάμε τώρα για ένταξη του φράγματος της Διποταμίας. Με παρέμβαση και εδώ νομίζω ότι όλοι μπορούν να πούν την καλή τους στην κουβέντα στον πρώην Πρωθυπουργό, έτσι. Ναι. Κοιτάξτε, θέλω να πω επίσης ότι και όλοι οι παράγοντες εδώ της περιοχής είπανε μια καλή κουβέντα. Δεν έχω κανένα παράπονο, δηλαδή και με τον κύριο Τζιγκαλάκη όταν βρισκόμασταν στα Υπουργεία, ναι, υποστήριζε το αίτημά μας, και με όλους τους υπόλοιπους, να μην τους αναφέρω ονομαστικά και παρεξηγηθώ από κάποιους, και με τον Περιφερειάρχη και με τους Αντιπεριφερειάρχες, με τον κύριο Σαββόπουλο, με την κυρία Κοζατσάνη, με την κυρία Αντωνίου, με όσους συζητούσα, εν πάση περιπτώσει, με την κυρία Τελιγιορίδου, ναι, όλοι υποστήριζαν το έργο αυτό. Αλλά η κατάληξη το καλοκαίρι ήταν ότι, δήμαρχε, δεν γίνεται. Μάλιστα. Δεν εντάσσεται. Γιατί είναι 24 εκατομμύρια συν το ΦΠΑ και δεν μπορεί να διαθέσει το πρόγραμμά μας τόσα πολλά χρήματα. Η απάντησή μου ήταν να μην το βλέπετε μόνο οικονομικά το θέμα, γιατί διαφορετικά καταστρέφεται μια κριτική περιοχή, σύνορα, η οποία είναι μια αγροτική και κτηνοτροφική περιοχή, που αν δεν γίνει αυτό το φράγμα δεν θα μείνει άνθρωπος. Σύνορα. Και μάλιστα αυτό είχα γράψει και στην επιστολή που έστειλα στον πρώην Πρωθυπουργό, ότι κοιτάξτε, όλοι οι άνθρωποι αυτοί είναι πρόσφυγες. Δεν θα τους ξαναστείλουμε πρόσφυγες για δεύτερη φορά.
Ήδη ο μισός πληθυσμός έχει φύγει. Και υπάρχουν και κάποιες ελπίδες αισιόδοξες εκεί πάνω. Υπάρχουν νέα παιδιά που κάνουν καινούριες κτηνοτροφικές μονάδες. Και πέρυσι και πρόπερυσι κτλ. Όλο το αγρόκτημα της Διποταμίας και των υπολείπων χωριών πλέον καλλιεργείται. Ενώ καλλιεργούνταν μέχρι πριν από 2-3 χρόνια το 50% του αγροκτήματος Κομνηνάδων, Διποταμίας, Μεσοβράχου, Πολυανέμου, Χιονάτου κτλ. Τώρα καλλιεργείται το 100%. Γιατί ο κόσμος ζορίζεται οικονομικά και όλοι στρέφονται στον πρωτογενή τομέα. Φανταστείτε να γίνει το φράγμα και το αρδευτικό, τι δυνατότητες αναπτυξιακές θα δώσει σε αυτήν εκεί την περιοχή και πόσο θα συγκρατήσει τον πληθυσμό. Άρα λοιπόν δέστε το λέω και ως εθνικό λόγο και όχι μόνο ως οικονομικό πρόβλημα για τα 24 εκατομμύρια. Μάλιστα. Και τελικά νομίζω ότι πάμε, βρισκόμαστε σε μια καλή Άρα λοιπόν η έλευση εδώ του Πρωθυπουργού μπορεί να κλείβει. Η έλευση εδώ του Πρωθυπουργού μπορεί να κλείβει λοιπόν ανακοινώσεις πέρα από το φράγμα Νεστορίου και για το φράγμα Διποταμίας. Θα ήθελα πάρα πολύ να συμβεί αυτό το πράγμα. Ελπίζω να συμβεί για να μπορέσει να επικυρωθεί αυτό το πράγμα που με ενημερώνει μέχρι τώρα ο Γενικός Γραμματέας. Γιατί άλλο είναι να στο λέει ο Γενικός Γραμματέας και άλλο να το πει ο Πρωθυπουργός. Μάλιστα. Σωστά. Που σημαίνει ότι θα έχει ενημερωθεί, θα έχει συμφωνήσει και θα κάνει τις Για να βγαίνει και ο κύριος Τσικαλάγιας με δελτίο τύπου και να λέει αυτό το πράγμα σήμερα, καταλαβαίνω ότι και ο κύριος Γιορτάς χθες το βράδυ κάποια πράγματα παραπάνω είπε στον κύριο Τσικαλάγια. Θα έχει πιστεί πλέον και ο Υπουργός, θα έχει αλλάξει γνώμη και θα είναι στην κατεύθυνση του να γίνει και αυτό το έργο. Και έχει αξία αυτό που είπατε, γιατί αυτά τα λέει στον κύριο Τσικαλάγια ο άνθρωπος που δεν που απέκλειε τη δημιουργία του φράγματος. Και όταν τα λέει αυτός που τα απέκλειε, που το έλεγε ξέχνα το δήμαρχε, νομίζω ότι μάλλον κοντά είμαστε. Και επειδή αυτά τα πράγματα τα έλεγε μόνο σε μένα, γιατί κανένας άλλος δεν ασχολήθηκε για αυτό το έργο όσο ασχολήθηκα εγώ, σας είπα προηγουμένως ότι όλοι λέγαν την καλή τους κουβέντα, αλλά δεν υπήρξε μια τέτοια πίεση που να ζοριστεί ο Υπουργός και να πει ότι εντάσσω αυτό το έργο λόγω της πίεσης της περιοχής εκείνης. Η απόφαση του Υπουργού ήταν ότι δήμαρχε δεν εντάσσεται το έργο. Έλα να το συζητήσουμε μετά από 5 χρόνια. Όχι 5 χρόνια, μετά το 2030. 29 με 30. Τότε έλα να το συζητήσουμε. Τότε λέω χαιρετίσματα, δεν θα έχει μείνει κανένα σε εκείνη την περιοχή. Το γράμμα δεν θα σας υπάρχει άνθρωπος για να καλλιεργήσει κανένα στρέμμα. Το γράμμα σας όμως τον πρώην Πρωθυπουργό, αλλά και η θετική ανταπόκριση του πρώην Πρωθυπουργού φέρνουν ίσως και αυτά τα αποτελέσματα σήμερα. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κοσλιόπουλο, θα τα περιμένουμε. Αυτή είναι η κατάσταση, αυτή είναι η εξέλιξη, κύριε Νατσούλη. Ελπίζουμε να έχουν αλλάξει άποψη και να φέρει ο Πρωθυπουργός τις λύσεις που πραγματικά θέλει η περιοχή μας, γιατί αυτές είναι αγροτικό τομέα, θα είναι πραγματικά για τον τόπο μας. Πραγματικά είναι σοβαρά αναπτυξιακά έργα, τα οποία θα συγκρατήσουν πληθυσμό, θα δώσουν δουλειά, θα δώσουν εισόδημα, τα έχουμε πει χιλιάδες φορές. Και επιτέλους κάποτε πρέπει να γίνουν πράξεις. Και νομίζω σε αυτό δεν μπορεί να διαφωνήσει κανένας. Τώρα κλείνοντας, κύριε Κοσλιόπουλε, μην ξεχνιόμαστε, είμαστε και εκλογική χρονιά φέτος. Τι γίνεται? Ναι, για των εκλογών θα τα πούμε το Μάρτιο, κύριε Νατσούλη. Μην βιάζεστε. Εντάξει. Καθίστε πρώτα να λύσουμε τα βασικά προβλήματα. Δηλαδή, θα εντάξουμε τα έργα αυτά τα μεγάλα κτλ. Και βλέπουμε. Στη συνέχεια θα τα συζητήσουμε. Ωραία. Εξάλλου προηγούνται οι εθνικές εκλογές. Το ενδιαφέρον περισσότερο στρέφεται στις εθνικές εκλογές και λιγότερο στις αυτοδιοικητικές. Οι αυτοδιοικητικές θα γίνουν τον Οκτώβριο. Σωστά, αλλά υπάρχουν και υποψήφοι που ανακοινώνουν από τώρα την πρόθεσή τους τουλάχιστον να είναι υποψήφοι. Εντάξει, εμείς οι τρεις, μεταξύ των οποίων και εγώ, είμαστε εν ενεργεία, δήμαρχοι. Ναι, σωστά, σωστά. Οπότε έχουμε το έργο μας. Για να σας πούμε τις οριστικές αποφάσεις τον Μάρτιο. Το Μάρτιο. Κύριε Κοσλιόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Με κάθε εξέλιξη θα τα ξαναπούμε φυσικά. Αντένες 936. Το ραδιόφωνο όπως θέλεις να είναι. Αντένες. Centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.